Άσχαρε, σήμερα, επειδή ήρθαμε σε ένα ωραίο περιβάλλον που φτιάξατε, και στην κύριε καλησπέρα σα. Έχω να πω λίγα εδώ λόγια καλά και πάντα καλά. Σήμερα ήρθαμε στον Πειραιά, σε ένα ωραίο κατόφλι του φίλου μας και πατέρα μας, του δάσκαλου του Πουλάβου. Ευχαριστούμε, δάσκαλε, που μας κάλεσατε. Σωστό, κύριε Καλάβη, είμαστε εγγένεια κάπου, σήμερα το εγγένεια. Σήμερα είναι μια μέρα που ο κόσμος έχει πάει στη θάλασσα, κάνει τα μπάνια του, περνάει ωραία και έχουν φτιάξει και εγώ το μηχάνημα που λέγεται ίντερνετ, που μας βλέπετε, σας βλέπουμε, περνάμε καλά, περνάτε καλά και εύχομαι μέσα τα βάση της καρδιάς μου. Εγώ με τον κράτο κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας δίνουμε χαρά, όρεξη, κουράγιο, μεράκι και αγάπη. Δάσκαλε, θέλω να παίξουμε έτσι ένα για τον κόσμο, που θα είστε αυτή η ώρα μεγάλη, όλο για τον κόσμο και τους πικραμένους και τους ερωτευμένους και να δούμε την καρδιά μας και το μεράκι μας. Έτσι ακριβώς. Και εγώ αγαπητοί μου φίλοι και την ευγιατήση θα να σας πω ότι λόγω των γεγονότων δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στο κάλεσμα του δασκάλου, αλλά επαφή είναι σε μια άλλη φορά. Ευχαριστούμε, δασκάλου. Έτσι. Εγώ να σε βαθμολογήσω άριστα και ο δάσκαλο και τους δυο σα. Ό,τι και να κάτω σε βάλω άριστα. Έτσι, έτσι που το είπα, δεν σε ακούς, Λευτέρη, χάρη, ακούς τα κάτω. Και εσύ νεκτάρι τα ακούσε το πάει. Και θέλω και εσύ Γιάννη στο Ηράκλειο. Ρε! Ίσως. Γιάννη, Χριστίνα! Ίσως αυτό το χτύπημα του δασκάλου να με ανεβάσει λίγο και να μπορέσω να βγω από το λαβύρι που δεν βρίσκομαι. Δάσκαλε, είσαι η ψυχή της παρέας και να συνεχίσεις να είσαι. Όταν με λες, βρέσετε με λες δάσκαλο. Ήταν δάσκαλο Παπαλάκης, ο δάσκαλος είπε, ο Σκατζηλάκης, ποιος είναι. Ο δάσκαλος της όρεξης. Όρεξη, δεν έχω χάρη με μέρες που με το Σκατζηλάκη. Λοιπόν, καλά να λέει κάποιος άνθρωπος να βρίσκεται στα τάρταλα που λένε και να τον ανεβάσεις, να ανεβάσεις το ηθικό του, να ανεβάσεις τη σχολογία του. Α, εγώ αισθάνομαι χαραλάντο ότι είμαι ο δάσκαλος των γερόντων. Και ποιά τον πρέπει. Και τον γερό του. Γενικώς, όλος μας. Όλος μας. Θέλω όμως σε... Θέλεις να δείξεις ψυχή σε όλους. Θέλω όμως να πω και άλλη μια κουβέντα που... Συγγνώμη αυτή που θα πω. Έτσι. Αυτό... πάει σε όλο τον κόσμο και σε όλους μας. Έτσι. Είδα τις προάλλες στην τηλεόραση για τα καράβια. Ότι... Ο δάσκαλος ξέρει πιο πολλά από εμένα, ότι είναι λέει πολύ ακριβά και τα φαγητά και οι καφέδες, γενικώς, πουλουπιλού. Και αν παρακαλώ τον δάσκαλο, γιατί εγώ δεν ξέρω που είναι λίγο γράμματος τα θέματα, να πει λίγο αυτή την κουβέντα για το θέμα του καραβιού. Δάσκαλε. Κοίταξε, στο καράβι κάνει δουλειά του και εμείς κάνουμε δικιά μας. Κάνουμε τη δικιά μας. Αντί να θέλει αυτή την ευθύνη, ο και μετά όλα τα άλλα ακριβά. Να λαβώ όμως αφάσα κάτι. Θα παίρνει ο καθένας στο βουριαλάκι του αυτό. Και θα κατεβαίνει κάτω το βουριαλάκι. Έτσι. Και θα φεύγει πάλι από το, την Κρυπνάρτη με τον ελληνικό του βουριαλάκι. Κι ας αυτούς. Στην Κουνταλάδο μας τρώνε τα ακριβά μας. Αυτό το συζητάμε, δεν είναι κάτι. Το κουβεριάνο εμείς, αλλά δεν είναι πέτρα. Εννοείται. Γιατί είπανε λέει ότι στο καράβι λέει ο κόσμος που μπαίνει μέσα στο καράβι δεν πάει να ψωνίσει στη ρεσεψιόν, μόνο όχι λέει το βουριαλάκι του που λες. Το βουριαλάκι του. Και τρώει και πίνει και κάνει και άλλο. Και έτσι απρέπει. Και άλλο. Και μετά φωνάζει. Και μετά για ένα ευρώ το εστίλο και 10 κοκακόλα. Γι' αυτό. Να έχει καθένα το βουριαλάκι. Γι' αυτό. Ένα κομματάκι ψωμί και γες. Και ένα κάφαλο και μπρος. Το παγούρι. Εγώ θα ήθελα όποτε ταιριάξει και όταν ταιριάξει να πάμε όπως ήμασταν και όλα γίνονται στη στέρνα του Σκανδιδοζάχαρη για να παίξουμε ακριβώς από όπως. Στον Αλμόβιλο. Στον Αλμόβιλο. Έτσι αυτό πάει, έτσι το κάνω. Κι αν έχει πρεχαλάσει το αυτοριάκι,
θα τα φτιάξω να μπορώ να τα βγάλω. Να μην πάμε καλύτερα στο Τσάκα. Όχι, στο Σκαλιέδο Τσάκα δεν θα πάμε. Πάμε, πάμε. Thank you.
Ζάγκρεπ.